Έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε άλλη μία, ότι το κεφάλαιο αυτό στο Σύνταγμα, το δεύτερο μέρος του Συντάγματος, που αφορά τα λεγόμενα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι εκείνο το κομμάτι στο Σύνταγμα, στο αστικό Σύνταγμα, όπου αντανακλάται η μεγάλη απόσταση που υπάρχει μεταξύ από τη μία των όποιων φραστικών διακηρύξεων και αναγνωρίσεων υπάρχουν στο Σύνταγμα και από την άλλη της πραγματικότητας που υπάρχει, όπου αυτά τα δικαιώματα καταστρατηγούνται και ακυρώνονται με πολύ μεγάλη ευκολία. Και σήμερα στο Σύνταγμα υπάρχουν διατάξεις για το δικαίωμα στην εργασία, για το δικαίωμα στην κατοικία, στην υγεία, στην απεργία, στην οικογενειακή ζωή, στην απαγόρευση διακρίσεων βάση φύλου και μια σειρά άλλα. Αυτές οι αναφορές όμως και αυτές οι διακηρύξεις καθόλου δεν απέτρεψαν όλα αυτά τα χρόνια, για παράδειγμα, η ενεργία να έχει φτάσει στα ύψη, οι κατοικίες, ιδιαίτερα οι λαϊκές κατοικίες, να φορολογούνται ακόμη και να κατάσχονται, οι εργαζόμενες γυναίκες και ιδιαίτερα οι μητέρες να εφίστανται τεράστιες διακρίσεις σε βάρος τους και μάλιστα με τη βούλα της ευρωενωσιακής νομοθεσίας. Δεν μιλάω για την υγεία, για το δικαίωμα στην υγεία και το τεράστιο κόστος που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι ασθενείς. Και φυσικά το απεργιακό δικαίωμα να είναι διαρκώς στο στόχαστρο. Ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση με τη γνωστή τροπολογία για το 50-1 για τα πρωτοβάθμια σωματεία και τώρα έρχεται η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πατήσει πάνω σε αυτό και να εισάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία με μια άνευ προηγουμένου παρέμβαση του κράτους στην εσωτερική λειτουργία των συνδικάτων. Μιλάω για το συνδικαλιστικό νόμο, για τις διατάξεις δηλαδή που υπάρχουν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Τα οποία σωματεία σημειωτέων, όχι μόνο τα εργατικά συνδικάτα, τα σωματεία με την έννοια του αστικού κώδικα, έχουν συγκεκριμένα όργανα διοίκησης, έχουν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας που προβλέπεται, έχουν γενική συνέλευση που εμείς επιδιώκουμε οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση, να συζητάνε, να αντιπαρατίθεται και συλλογικά να αποφασίζουν και προβλέπονται και συγκεκριμένες διατάξεις για τις απαρτίες, για τις πλειοψηφίες και ούτω καθεξής. Και έρχεται η κυβέρνηση και το ανατρέπει όλο αυτό μόνο για τα εργατικά συνδικάτα, κάτι το οποίο ισχύει μέχρι και για τις ανώνυμες εταιρείες. Ακόμη και ανώνυμες εταιρείες έχουν διαδικασίες απαρτιών και πλειοψηφιών. Αλλά η κυβέρνηση παρεμβαίνει με τέτοιο τρόπο στην εσωτερική λειτουργία των συνδικάτων με προφανές στόχο. Για ποιο λόγο συμβαίνει όμως όλο αυτό? Για ποιο λόγο αυτές οι διακηρύξεις, ενώ υπάρχουν στο Σύνταγμα για μια σειρά δικαιώματα, καταστρατηγούνται στη ζωή? Γιατί αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων καταντά ένα κενό γράμμα, ένα άδειο πουκάμισο, όταν την ίδια στιγμή υπάρχει ένα σύνολο από ρήτρες, παραθυράκια, εξαιρέσεις, εκτελεστικούς νόμους. Είναι η αναφορά που γίνεται πολλές φορές στο Σύνταγμα, όπως ο νόμος ορίζει, εκτός αν νόμος ορίζει διαφορετικά, που καταστρατηγούν στην πράξη αυτά τα δικαιώματα για να προστατεύσουν τον υπέρτατο νόμο, το υπέρτατο δικαίωμα που αναγνωρίζει το Σύνταγμα, που είναι η ατομική, η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, οι εκμεταλλευτικές σχέσεις, η σταθερότητα του σημερινού συστήματος. Αυτός ο υπέρτατος νόμος εμφανίζεται στο Σύνταγμα ως διατύπωση, πότε ως δημόσιο συμφέρον, πότε ως δημόσια ασφάλεια, πότε ως εθνική ασφάλεια, πότε ως δημόσια τάξη, πότε ως κάτι άλλο. Πέρα όμως από αυτές τις διάφορες ρήτρες και τις εξαιρέξεις που υπάρχουν στο Σύνταγμα, υπάρχει και κάτι ακόμη που περιορίζει στην πράξη αυτά τα δικαιώματα. Υπάρχει ένας ακόμη συνταγματοποιημένος με βάση προηγούμενες αναθεωρήσεις δούριος ύπος σε βάρος των όποιων και όσων δικαιωμάτων αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα. Ποιος είναι αυτός? Είναι η αναγνώριση της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε σε προηγούμενες αναθεωρήσεις με τα άρθρα 28 και 80 του Συντάγματος και τις αντίστοιχες ερμηνευτικές δηλώσεις που επέβαλαν η όποια ερμηνεία του Συντάγματος να γίνεται υπό το πρίσμα της συμμετοχής της χώρας μας στο ευρωενωσιακό οικοδόμημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ. Εμείς ζητήσαμε
σε αυτή την αναθεώρηση και ήμασταν οι μοναδικοί που το ζητήσαμε, όλοι οι υπόλοιποι που το απορρίπτουν, να αλλάξουν οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 80. Γιατί αν δει κανείς τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει κοινωνικό και ατομικό δικαίωμα που να μην υπονομεύτηκε, να μην χτυπήθηκε από το αντιδραστικό και αντιλαϊκό δίκαιο που παράγεται στα επιτελεία των Βρυξελών. Από τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που μπήκαν στο στόχαστρο με τις διάφορες λευκές και πράσινες βίβλους, μέχρι τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες με μια σειρά πράξεις, οδηγίες, τρομονόμοι κτλ. Οδηγίες για τα προσωπικά δεδομένα, μάλιστα μια πρόσφατη, την ψηφίσατε όλοι μαζί πριν λίγες μέρες στη Βουλή, που έβαλαν στο στόχαστρο ακόμη και εμβληματικές αρχές του δικαίου, όπως ήταν για παράδειγμα το τεκμήριο της αθωότητας μέσα από τη γενίκευση δικονομικά της έννοιας του υπόπτου, οι οποίες παραβίασαν όλες αυτές τις αρχές. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα, η ευρωενωσιακή μάλλον κανονικότητα και η ευρωπαϊκή νομιμότητα, την οποία όλοι υπερασπίζεστε και υπηρετείτε. Το πιο σημαντικό όμως, πέρα από αυτά τα νομικά συνταγματικά παραθυράκια, είναι ότι τα δικαιώματα, τα ατομικά και ιδιαίτερα τα κοινωνικά δικαιώματα, δεν μπορούν να αποκοπούν από τους υλικούς και κοινωνικούς όρους για την πραγματοποίησή τους. Δεν μπορούν να αποκοπούν δηλαδή από τις κοινωνικές σχέσεις και τις σχέσεις παραγωγής. Και όσοι επιχειρούν να το κάνουν αυτό, απλά διατηρούν και συντηρούν την υποκρισία που διαπνέει το αστικό σύνταγμα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να διακηρύσεις το δικαίωμα στην εργασία και την ίδια στιγμή να υπερασπίζεσαι και να υπηρετείς την αναρχία και τον ανταγωνισμό της καπιταλιστικής παραγωγής που οδηγεί στο φαινόμενο της ανεργίας. Αυτό σημαίνει, όλα αυτά που είπαμε, σημαίνει ότι το ΚΚΕ αδιαφορεί για τη βελτίωση των συνταγματικών προβλέψεων, έτσι ώστε με καλύτερους έστω όρους να προστατεύονται μια σειρά δικαιώματα και κυρίως με καλύτερους όρους να οργανώνεται η διεκδίκηση των εργαζομένων, κάθε άλλο. Χωρίς φυσικά να έχουμε αυταπάτες και πολύ περισσότερο χωρίς να καλλιεργούμε αυταπάτες στο λαό. Γι' αυτό άλλωστε και στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στην προηγούμενη, στην πρωτοίνουσα Βουλή, ψηφίσαμε και το άρθρο 5 παράγραφος 2 για την κατοχύρωση της απόλυτης προστασίας ζωής, τιμής και ελευθερίας χωρίς διάκριση φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, το άρθρο 22 παράγραφος 1 για την αναγνώριση ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία ανεξάρτητα από ηλικία, το άρθρο 22 παράγραφος 4 για την αναγνώριση ότι η επίταξη υπηρεσιών απαγορεύεται ως μέσο αντιμετώπισης των συνεπειών της απεργίας, την πρόταση του κυρίου Παρασκευόπουλου τότε για την αρχή της επιοίκειας, ακόμη και το άρθρο 24α που προτάθηκε από μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της άγριας ζωής, της ευζωίας των ζωικών ειδών κτλ, το οποίο φυσικά καταψηφίστηκε και δεν είναι στις υποναθεώρησης διατάξεις. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτές οι διατάξεις κινούνται σε μια θετική κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή προτείναμε μια σειρά σημαντικές αλλαγές στα άρθρα του Συντάγματος σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κεφάλαιο, όπως ήταν η πλήρης εξασφάλιση του απορρίτου της προσωπικής ζωής από τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και πλήρης απαγόρευση της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Ένα δείγμα το είδαμε πρόσφατα με τις χαριτομενιές του Μπογδάνου. Δεύτερον, τη διεύρυνση του δικαιώματος της απεργίας, την συνταγματική απαγόρευση της ανταπεργίας, την απαγόρευση της επιστράτευσης απεργών, να επιτραπεί η απεργία στα σώματα ασφαλείας και στους δικαστικούς και να σταματήσει με οποιονδήποτε τρόπο απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης των υπαλλήλων του στενότερου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Να υπάρχει πλήρης κατοχύρωση, προτείναμε, και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν νόμοι όπως ήταν ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας που εφάρμοσε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τον οποίο ο κατώτατος μισθός θα ορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας. Να υπάρχει κατοχύρωση του δικαιώματος, συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής έκφρασης,
των μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και σύσταση επιτροπών στρατευμένων, η μόρφωση να μην είναι εμπόρευμα και να υπάρχει πλήρης διασφάλιση του ενιαίου και δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας, όπως και της υγείας, η διασφάλιση του αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, η κατοχύρωση του δικαιώματος της νομικής συμπαράστασης σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον των αρχών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα όπου στην προκαταρκτική εξέταση να μην δίνεται δυνατότητα δικηγόρου, και μια σειρά άλλες προτάσεις, τις οποίες ξανά θα τις καταθέσουμε σε ό,τι αφορά φυσικά τα άρθρα που είναι προς αναθεώρηση. Ποια ήταν η τύχη όμως αυτών των προτάσεων που κατέθεσε το ΚΚΕ? Τις απορρίψατε όλες και όλοι. Τις απορρίψατε και οι λεγόμενοι νεοφιλελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας, τις απορρίψατε και οι λεγόμενοι αντινεοφιλελεύθεροι του ΣΥΡΙΖΑ. Και τις απορρίψατε γιατί πολύ απλά η κοινή στρατηγική που έχετε δεν χωράει τις παραμικρές ουσιαστικές αποκλίσεις από την κυρίαρχη πολιτική. Και φυσικά καταψηφίσαμε προτάσεις που είτε είναι εξόφθαλμα αρνητικές και αντιδραστικές, όπως ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 16, είτε ήταν επικίνδυνες, όπως για παράδειγμα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, το άρθρο μάλιστα της κοινωνικής ασφάλισης, πρότεινε να εισαχθεί ο όρος της ανταποδοτικότητας, που αποτέλεσε αυτός ο όρος τον πολιορκητικό κρυό όλα αυτά τα χρόνια για τη διάλυση του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα είχε απομείνει στην κοινωνική ασφάλιση. Ή, επίσης, την πρόταση και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας να συνταγματοποιηθεί η λογική της ακραίας φτώχειας, του ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης, ενός εγγυημένου εισοδήματος που μόνο αυτό θα έχει υποχρέωση να διασφαλίζει το κράτος, και από εκεί και πέρα ο σώζον εαυτό σωθήτο. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει και το ζήτημα της αξιοπρέπειας, όμως η αξιοπρέπεια δεν έχει διαβαθμίσεις, δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Και η αξιοπρέπεια σήμερα είναι ο άνθρωπος να ζει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και με τις δυνατότητες που τους προσφέρει η εποχή. Οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Είναι όμως αυτή η κοινή λογική της ακραίας φτώχειας, της ανακύκλωσής της, της εξίσωσης προς τα κάτω, της λογικής ο φτωχός να πληρώνει για το φτωχότερο, για να μην δημιουργούνται και μόνιμες αισίες φτώχειας που δυνητικά μπορούν να γίνουν και απειλητικές. Και αυτό δεν είναι φυσικά ούτε πρόταση στενά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια ολόκληρη στρατηγική που υπάρχει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λανσάρεται ως το νέο μοντέλο του κοινωνικού κράτους. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για αυτά τα ζητήματα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί για αυτά τα ζητήματα στην Επιτροπή και σήμερα έγινε τέτοια συζήτηση για το κοινωνικό κράτος, για τον κενσιανισμό, για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, νομίζω έχει μία αξία να αναφερθούμε. Ο κενσιανισμός ως μοντέλο διαχείρισης του καπιταλισμού που ήταν, υπήρξε το αντίδοτο στις κρίσεις και στα μεγάλα διέξοδα του συστήματος? Φυσικά και όχι. Η μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 30 δεν ξεπεράστηκε, δεν αντιμετωπίστηκε με την κενσιανή διαχείριση. Γιατί η κρίση αυτή επανήλθε το 37. Η μεγάλη κρίση, η καπιταλιστική κρίση της δεκαετίας του 30 ξεπεράστηκε ουσιαστικά με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και με την τεράστια καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων που συντελέστηκε με τον πόλεμο και που έδωσε μετά όθηση στη μεταπολεμική καπιταλιστική ανάπτυξη. Το λεγόμενο κοινωνικό κράτος που διαμορφώθηκε και αποτυπώθηκε και στα μεταπολεμικά συντάγματα και στο δικό μας σύνταγμα, στο άρθρο 25. Τι ήταν αλήθεια? Ήταν η πεπτουσία της κοινωνικής δικαιοσύνης έτσι όπως παρουσιάζεται? Στην ουσία ήταν οι προσαρμογές που έκανε το αστικό σύστημα στις συνθήκες της μεταπολεμικής ανάπτυξης, ήταν η ανάγκη το ίδιο το κράτος, το ίδιο το κράτος να παρέμβει και να αναλάβει άμεσα τη στήριξη και τις επενδύσεις σε μια σειρά κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ούτω καθεξής, γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει εκείνη την περίοδο με όρους ιδιωτικών επενδύσεων. Και φυσικά ήταν και οι παραχωρήσεις που έγιναν, αναγκάστηκε να κάνει το σύστημα,
κάτω από το βάρος του νέου συσχετισμού δύναμης, με τη διαμόρφωση του σοσιαλιστικού συστήματος, με τις μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις αυτών των χωρών και φυσικά με την άνοδο του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έλεγε ένα ιστορικό στέλεχος του μεγαλύτερου συνδικάτου της Γερμανίας και ίσως και της Ευρώπης, του IG Metall. Έλεγε για εκείνη την περίοδο, 60-70 κτλ, ότι κατά τις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες, ένας αόρατος, μα αντιληπτός συνεταίρος ήταν πάντα παρόν στο τραπέζι. Η σοσιαλιστική λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας. Σίγουρα δεν ήμουν υποστηρικτής της, αλλά εκείνες τις μέρες υπήρχε πίεση κατά τις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Γιατί εκείνες τις μέρες υπήρχαν κατακτήσεις στη γερμανική λαοκρατική δημοκρατία, καταβολή μισθών όταν αρρώστηναν τα παιδιά, παράταση του αμοιβόμενου χρόνου διακοπών, μια ελεύθερη αμοιβόμενη μέρα το μήνα για τις γυναίκες, κανόνες προστασίας των μητέρων και των παιδιών, συνολική προστασία ενάντια στις απολύσεις, πληρωμή των υπεροριών, και όλα αυτά είχαν άμεσες επιπτώσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ομοσπονδιακή δημοκρατία. Αυτό ήταν. Αυτό που είπε ο κύριος Τζαβάρας για την κοινωνική ασφάλιση και τον Βίσμαρκ έχει βάση. Είναι όμως η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή ήταν ότι μαζί με την νομοθεσία και την κοινωνική ασφάλιση του Βίσμαρκ εφαρμόστηκαν και οι λεγόμενοι αντισοσιαλιστικοί νόμοι. Εκείνη ακριβώς την περίοδο. Ήταν και το καρότο και το μαστίγιο. Αυτές οι προσαρμογές έγιναν και την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν έγιναν μόνο από τη σοσιαλδημοκρατία, γιατί αυτή η περίοδος έχει μείνει και ως η χρυσή εποχή της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και από τα φιλελεύθερα δεξιά κόμματα, γιατί συνιστούσαν μια κοινή στρατηγική στήριξης της καπιταλιστικής οικονομίας, αναχέτησης και ενσωμάτωσης του εργατικού κινήματος. Οι μεγαλύτερες εθνικοποίησεις, για παράδειγμα στη Γαλλία, ορυχείων, εργοστασίων κτλ., γίνανε επί De Gaulle. Όπως αντίστροφα, το ξύλωμα αυτών των παραχωρήσεων μετά την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70, που έμεινε γνωστή ως πετρελαϊκή κρίση και κυρίως μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στα τέλη της δεκαετίας του 80, αυτό το ξύλωμα που καθιερώθηκε να λέγεται νεοφιλελευθερισμός, επίσης δεν έγινε μόνο από τα δεξιά κόμματα. Έγινε και από τα σοσιαλδημοκρατικά, με χαρακτηριστική περίπτωση τη διακυβέρνηση Σρέντερ στη Γερμανία και τη διακυβέρνηση Μπλερ στην Μεγάλη Βρετανία. Και τα μνημόνια στην Ελλάδα ήταν ακριβώς η ενσάρκωση αυτής της στρατηγικής, η οποία είχε ξεκινήσει πολύ πριν την κρίση και εφαρμόστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησαν εν αλλάξ. Ουδέν ανιστόρητο λοιπόν ότι το κοινωνικό κράτος της δεκαετίας του 60 και του 70 υπήρξε δήθεν η πεμπτουσία της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης των αδιεξόδων του συστήματος. Και ουδέν ψευδέστερο ότι αυτό το νέο κοινωνικό κράτος, ο νέος κενσιανισμός που επαγγέλλεστε, μπορεί να αποτελέσει απάντηση σε αυτά τα ίδια αδιέξοδα και μάλιστα σε διαφορετικές ιστορικές φάσεις, όπως λένε όσοι ψάχνουν τη χαμένη αθωότητα της σοσιαλδημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό κάνει. Τη χαμένη αθωότητα της σοσιαλδημοκρατίας. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Αυτές τις προτάσεις ξέρουμε ότι δεν πρόκειται ούτε τώρα να τις αποδεχτείτε. Γι' αυτό αυτές τις προτάσεις εμείς τις καταθέτουμε πάνω απ' όλα για συζήτηση και για προβληματισμό στον ίδιο το λαό, στους ίδιους τους εργαζόμενους, στο κίνημά τους, για το τι πρέπει σήμερα να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε και κυρίως στο να συνειδητοποιηθεί ότι η υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μόνο σε σύγκρουση με το σημερινό δρόμο ανάπτυξης, μόνο με βαθιές ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την εξουσία. Ευχαριστώ.